Τον της χάριτος λόγον εις πείσαμενος. Πύρσο λατρώντας τεθρίας απαιτείς ο φως, το Χριστό.

Συν σου τη διώδη σοφέ. Τη εβδόμη του μηνό Αυγούστου, Δομετίου Οσίου του Πέρσου, Νικάνορος Οσίου, Δομετίου Οσίου του Φιλοθεήτου, Ορ, Ποταμίας, Αστερίου και Υπερεχίου των Οσίων, ναρκής ο Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων, σώζοντος τος Εκνικομιδίας, και πουλχερίας των αυτοκρατηρών, Θεοδοσίου οσίου του νέου του εξαθηνών, Μαξίμου και Ιωάσαφ των κτητόρων της Μονής Ρουσάνου, Ιωσήφ οσίου του Κρητός του Γεροντογιάννη, Μικάλου οσίου του Ενακανθού της Κύπρου. ο Άγιος Δομέτιος ο Πέρσης και οι δύο μαθητές του. Ο Σιωμάρτης Δομέτιος ή το Πέρσης και έζησε στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Διδάχθηκε τη χριστιανική πίστη από κάποιο χριστιανό, ο οποίος ονομαζόταν Άβαρος. Όταν το έμαθαν αυτό οι άνθρωποι του σπιτιού του, εξηγέρθησαν εναντίον του και ο Δομέτιος αναγκάστηκε να τους εγκαταλείψει κατέφυγε στην πόλη Νίσιβή στα Βυζαντινά σύνορα, όπου κλείστηκε σε κάποια μονή. Ανεχώρησε όμως και από εκεί για να έλθει στην Θεοδοσιούπολη, στην μονή των Αγίων Σεργίου και Βάκχου, όπου ο Δομέτιος καλλιέργησε σε μεγάλο βαθμό τις αρετές του Ευαγγελίου. Ο προϊστάμενος της μονής Ουρβέλ, βλέποντας την πνευματική ανωτερότητα του Οσίου Δομετίου, θέλησε να τον κάνει πρεσβύτερο, αλλά ο αγώνας του Δομετίου δεν ήταν πώς θα πάρει αξιώματα, αλλά πώς θα τα αποφύγει, διότι έμαθε από τον Κύριο Ιησού Χριστό να είναι ταπεινό στη καρδία, που σημαίνει ταπεινό στο φρόνημα και την εσωτερική διάθεση. Γι' αυτό και έφυγε στα όρη και ζούσε μέσα σε μία σπηλιά με δύο μαθητές του. Όταν περνούσε από εκεί, ο ειδωλολάτρης αυτοκράτορας Ιουλιανός ο Παραβάτης διέταξε να τον θανατώσουν. Οι στρατιώτες του Ιουλιανού βρήκαν τον Δομέντιο και τους δύο μαθητές του να ψάλουν μέσα σε μία σπηλιά, όπου και τους φώνευσαν με λιθοβολισμό. Ο Όσιος Ορ Ασκήτευε στο όρος της Νητρίας στην αρχή και για λίγα χρόνια ήταν ερημίτης με νηστεία και προσευχή και μελέτη του Θείου Λόγου. Κατόπιν όμως τον ανακάλυψαν χριστιανοί που επιζητούσαν πνευματικό οδηγό και από τότε η φήμη της αγιότητάς του απλώθηκε παντού. Χιλιάδες επισκέπτες πήγαιναν κοντά του για να ωφεληθούν από την διδασκαλία και την ταπεινοφροσύνη του. Στη συνέχεια ο ἀβάς όρ ανέπτυξε αδελφότητες και ίδρυσε μοναστήρια, στα οποία με πολύ ζήλο καλλιεργούνταν η πνευματική και η σωματική εργασία. Επίσης ο Όσιος είχε το χάρισμα του λόγου και ήξερε πότε να σιωπά και πότε να μιλάει. Εκοιμήθη ειρηνικά 90 ετών, διατηρώντας τη διάβγεια του μυαλού του μέχρι της τελευταίας του πνοής. Ως δώσιν Θεό δεκτόν την καθαράν σου ζωή. Θεό καθιέρωσας τον Ιαμάτων πηγή τον τάφον σου δίξαντη. Σίγαρδι εγκρατεία, καθαρθή των προσυλλοίων. Έλαμψα σερντοκοσμό, διάσκησε ω αιώνων. Δύο ο Όσιος Θεοδόσιος ο Νέος, ο Ιαματικός. Γεννήθηκε στην Αθήνα από ευσεβείς γονείς χριστιανούς το έτος 862 μετά Χριστόν. Από μικρός είχε θερμή πίστη και αγάπη προς τον πλησίον. Αφού μοίρασε όλη την περιουσία του στους φτωχού, απεφάσισε να αποσυρθεί στον ησυχαστικό βίο λίγο έξω από την Αθήνα. Αλλά επειδή εκεί τον ενοχλούσαν πολύ γνώριμοί του, κατέφυγε στο Άργος, όπου έστησε το ησυχαστήριό του. Εκεί επίσης έκτισε ναό στο όνομα του Τιμίου Προδρόμου, όπου έτρεχαν πολλοί και τον συμβουλεύονταν. Τον φθόνησαν όμως μερικοί ιερείς, που νόμιζαν ότι ελάττωνε τα εισοδήματά τους και τον κατήγγυλαν στον Αρχιεπίσκοπο Άργους Άγιο Πέτρο. Ο Αρχιεπίσκοπος όμως Πέτρος κατάλαβε την αφιλοκέρδεια και την ευσέβεια του Θεοδοσίου, με αποτέλεσμα να τον ενισχύει συνεχώς στο θεάρεστο έργο της ελεημοσύνης. Έτσι ο Όσιος Θεοδόσιος εκιμήθη ειρηνικά σε βαθύ γύρας και στην κηδεία του θρύνησε όλος ο λαός και ο κλήρος του Άργους. Ο Όσιος Νικάνορ ο Θαυματουργός Το βαπτιστικό του όνομα ήτο Νικόλαος, και καταγόταν από την Θεσσαλονίκη και είχε πλουσίους γονείς. Σε ηλικία είκοσι ετών, όταν εκοιμήθη ο πατέρας του, διεμήρασε την κληρονομιά του στους φτωχούς και έγινε μοναχός με το όνομα Νικάνορ. Πήγε στο όρος Βουνάσα των Γρεβενών, όπου ζούσε ασκητικά, μέχρι που είδε ένα όνειρο να ανέβει στην κορυφή του καλιστράτου λόφου και θα βρει εικόνα της μεταμορφώσεως του Κυρίου. Πράγματι την βρίσκει και χτίζει ναό και μονή στο όνομα της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, όπου υπάρχει ως σήμερα. Θεωρείται ο προστάτης της Δυτικής Μακεδονίας.